Είναι προφανές ότι έχουμε μπροστά μας μια προσπάθεια αναμόρφωσης του ασφαλιστικού σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων που ξεκινάνε συμβολικά το 1992 με τον νόμο Σιούφα, που πρώτος εισήγαγε πάρα πολύ έντονα την έννοια της ανταποδοτικότητας. Έκτοτε, 27 χρόνια μετά, γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταποδοτικότητας, βάζοντας την πιο σκληρή εκδοχή της, αυτό που λέμε πραγματική κεφαλαιοποίηση των εισφορών, πλήρη ιδιωτικοποίηση δηλαδή του ασφαλιστικού συστήματος και όποιων κοινωνικών χαρακτηριστικών είχαν απομείνει σε αυτό μετά από 27 χρόνια συνεχών αναδιαρθρώσεων και αλλαγών. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή πατάει ήδη σε μια πολύ άσχημη πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι. Πατάει στην πολύ σκληρή πραγματικότητα της κλοπής των αποθεματικών. Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει το PSI και την μια ανοιχτή από κλοπή των αποθεματικών, τουλάχιστον κατά το ίμιση, αλλά και τις διάφορες επενδυτικές προσπάθειες σε πολλά από αυτά, τη συνεχούς αύξηση των εισφορών, ειδικά στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και στους μισθωτούς, την συνεχή μείωση των συντάξεων. Τρία παραδείγματα. Είπε κάποια από αυτά και ο Ηλίας ο Τσιμπουκάκης, που αφορούν τον χώρο των μηχανικών. Το ταμείο μας, το ΤΣΜΕΔΕ, μεγάλη χάρη του, γιατί μέσω της ενοποίησης δεν υφίσταται πια, έχασε 2 δις το βράδυ του PSI, έχασε σχεδόν 1,850 εκατομμύρια ευρώ από την περίφημη επένδυση στην Τράπεζα Αττικής, που είναι μια πολύ καλή φωτογραφία το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και τζογάρισμα των αποθεματικών του, και άλλο 1 δις από την υποτιθέμενη κρατική συμμετοχή που το κράτος, παρότι την είχε θεσμοθετήσει ήδη από το 1992, ποτέ δεν απέδωσε στο ταμείο αυτό. Ένα ταμείο το οποίο όταν ενοποιήθηκε συνέφερε στο κοινό υποτίθεται ασφαλιστικό σύστημα 2 δις, όταν ήδη είχαν κλαπεί 5 από αυτά τα 3 πράγματα που σας περιέγραψα πριν. Έτσι. Δεύτερο παράδειγμα, με τον νόμο Κατρούγκαλου. 3,5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου έχουν εκδοθεί μόλις 600 συντάξεις μηχανικών και κρεμούν να εκδοθούν 3,500. Γιατί η ενοποίηση έγινε με όρους να φύγει το προσωπικό, να δοθεί αλλού, να διαλυθεί το ασφαλιστικό σύστημα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί έχουν τεράστιες επιπτώσεις και ο ίδιος εργαζόμενος στα ασφαλιστικά ταμεία. Και όχι μόνο αυτό, οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που έτυχε να έχουν παράλληλη ασφάλιση σε 2 ασφαλιστικά ταμεία είναι ακόμα πιο άτυχη, γιατί 3,5 χρόνια μετά δεν έχει εκδοθεί ούτε μία σύνταξη παράλληλης ασφάλισης. Ούτε μία. 3,5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Τρίτο παράδειγμα, και το είπε ο Ηλίας και το επιβεβαιώνω και εγώ, είναι ότι ο ασφαλισμένος, ο νέος επιστήμονας, που ξεκινάει αυτή τη στιγμή να πληρώνει την ελάχιστη σφορά με βάση τον ελάχιστο μισθό των 650 ευρώ, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια συνεχούς πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, περίπου στα 65 του ή στα 67 του, αν δεν ξαναλλάξει άλλες 4-5 φορές το ασφαλιστικό μέχρι τότε, θα πάρει σύνταξη 540 ευρώ. Μετά από 40 χρόνια συνεχούς πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, με αυτό ακριβώς το σύστημα της ανταποδοτικότητας που λέει πολλά δίνεις, πολλά παίρνεις, λίγα δίνεις, λίγα παίρνεις και τα ανάπαλλη. Είναι μια πραγματικότητα την οποία νομιμοποίησε προφανώς το 4387 και την νομιμοποίησε πολύ περισσότερο δυστυχώς και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νομιμοποίησε την ενοποίηση των ταμείων, νομιμοποίησε την κλοπή των αποθεματικών τους, νομιμοποίησε την τεράστια μείωση των συντάξεων την οποία περιέγραψα πριν και πολλά άλλα πράγματα. Είναι προφανές ότι η κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης που θα φέρει με γύρω κυρίως από το επικουρικό αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει τον εξής χαρακτήρα που ακούστηκε και εισηγητικά. Είσοδο των ιδιωτών για ένα νέο πεδίο κερδοφορίας. Είναι 11-12 δις το χρόνο οι ασφαλιστικές εισφορές. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτές αφορούν αυτό που λέμε την επικούρηση, το εφάπαξ κτλ. Ξεκινώντας από εκεί, δεν είναι τυχαίο ότι στην επιτροπή που συγκρότησε το Υπουργείο, την κύρια παρουσία την έχουν εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιριών. Δεύτερο ζήτημα. Είναι προφανές ότι θα εξαφανιστεί η όποια κρατική εγγύηση υπήρχε αυτή τη στιγμή στις συντάξεις και πολύ περισσότερο
ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση, κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος πολύ σύντομα δεν θα αφορά μόνο αυτούς που λένε ότι το μετά το 21 εισακθέντες. Όπως δουλεύει αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό σύστημα, αυτή τη στιγμή οι νυν ασφαλισμένοι πληρώνουν με τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Όταν αφαιρεθούν οι εισφορές μας για να πάνε σε ένα κεφαλαιοποιημένο ασφαλιστικό σύστημα, είναι προφανές ότι σε 2, 3, 5, 10 χρόνια θα καταρρεύσει και το σύστημα ασφάλισης για όλους τους υφιστάμενους συνταξιούχους. Και τους εν ενεργεία ασφαλισμένους που θα περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Τρίτο ζήτημα. Ο ατομικός και κουμπαράς αυτός υποτίθεται ασφάλισης δημιουργεί τεράστιες επισφάλειες. Πολύ σωστά ακούστηκε το παράδειγμα της Enron, αλλά και το παράδειγμα της Ασπής Πρόνοια εδώ, το εγχώριο, είναι και αυτό ενδεικτικό. Και είναι πολλά τέτοια τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί ακριβώς αυτά πείθουν και τους εργαζόμενους ότι πρέπει να αντισταθούν σε αυτή την προοπτική. Έχει όμως και μια άλλη παράμετρο. Ότι διασπά την ενότητα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, κατακερματίζοντας σε ατομικούς κουμπαράδες που δεν μπορούν να ειδωθούν με έναν κοινό τρόπο. Βέβαια, όπως έχει δείξει η πείρα που πρέπει να εξηγηθεί στους εργαζόμενους, κάθε διάσπαση των εργαζομένων γύρω από ασφαλιστικά ζητήματα, όπως έγινε για παράδειγμα το 1992 με τον νόμο Σιούφα που μας διέσπασε σε προ και μετά 92 ασφαλισμένους, πολύ σύντομα οδηγεί στο ότι η χειρότερη εκδοχή ασφάλισης επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων. Και όχι μόνο σε αυτούς που υποτίθεται ότι είναι οι νέοι και οι παλιοί εξαιρούνται. Και το έχουμε ζήσει με όλα τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις αυτό το πράγμα. Διαιρούν τους εργαζόμενους για να επεκτείνουν τις χειρότερες δυνατές ρυθμίσεις για όλους τους εργαζόμενους πάρα πολύ σύντομα. Έχει και μια τελευταία παράμετρο, τον ταξικό χαρακτήρα. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα λέει αυτό, ότι αν δουλεύεις πολλά χρόνια, αν δεν μένεις άνεργος, αν πληρώνεις εισφορές για πάνω από 45 χρόνια, μπορεί να πάρεις μια σύνταξη λίγο πάνω από τα όρια της φτώχειας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δουλεύει με υποαπασχόληση, με μεγάλα διαστήματα ανεργίας, θα έχει τεράστιες απώλειες στις συντάξεις και αυτό το έβαλε και ο νόμος Κατρούγκαλου και οι κινήσεις που φωτογραφίζει η κυβέρνηση για τις αλλαγές των ποσοστών αναπλήρωσης που θα φέρει μαζί με την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, φωτογραφίζουν και μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι απέναντι στην πολιτική που το σύστημα επιβάλλει κατακερματισμού των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, πρέπει να αντιταχθεί η πιο πλατιά ενότητα εργαζόμενων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων. Είναι τέτοια τα ζητήματα που βάζει το ασφαλιστικό, η υγεία, με πρώτο αίτημα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, γιατί είναι δικαίωμα το οποίο δεν πρέπει να χαριστεί, με τη δημόσια καθολικό και κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, όχι στην ιδιωτικοποίησή της, όχι στα επαγγελματικά ταμεία, πολύ σωστά ακούστηκε, είναι μια εκδοχή έμεσης, τι έμεσης, τελείως άμεσης ιδιωτικοποίησης, όπου διάφοροι καλοθελητές θέλουν να πάρουν ακριβώς αυτή τη μεγάλη πίτα του ασφαλιστικού συστήματος και η πείρα και του νόμου Γιαννίτση, αλλά και σε μικρότερο δυστυχώς βαθμό της αντιπαράθεσης με τον νόμο Κατρούγκαλου, έδειξε ότι το κίνημα των εργαζομένων σε συμμαχία με τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους και όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων μπορεί να βάλει φραγμό σε αυτά τα σχέδια και να αρκεί να προηγηθεί ενότητα στη δράση, τεκμηρίωση στους εργαζόμενους τι τους περιμένει κτλ. Εμείς θα εισηγηθούμε τη συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της 30 Νοέμβρη και πιστεύω ότι θα είμαστε σε έναν συντονισμό για όλες τις κινήσεις της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ.